καλώς τους. Μεγάλη Τετάρτη. Ξέρω ότι δεν είστε εκεί που θέλετε να είστε, στις εκκλησίες. Ξέρω ότι στο πρόγραμμά σας δεν υπάρχει συνάντηση με τους αγαπημένους. Το ξέρω. Ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα Πάσχα τελείως διαφορετικό από όσα προηγήθηκαν, αλλά προσέξτε, και από όσα θα έρθουν. Για να μπορέσουμε όμως να ζήσουμε αυτά που θα έρθουν, θα επαναλάβω το στερεότυπο ότι πρέπει να στριμωχτούμε συναισθηματικά αυτές τις μέρες και να μείνουμε στο σπίτι. Ξέρω πόσο βαρύ είναι. Προέρχομαι από την κοινωνία και μιλάω καθημερινά με την κοινωνία. Δεν είμαι εμφύτευμα ούτε κομματικών συμφερόντων, ούτε οικογενειών, ούτε επιχειρηματικών τζακιών. Ήμουνα πριν από λίγο σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, όπου την ώρα που ψώνιζα και κάτισα μέσα πάνω από μία ώρα για να γεμίσω το καρότσι, μίλησα με πάνω από 30 ανθρώπους. Την ώρα εκείνη ήταν στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να σας πω, περί τα χίλια άτομα. Περί τα χίλια άτομα. Μου έκανε λοιπόν μεγάλη εντύπωση ο καημός αρκετών ανθρώπων, σοβαρών ανθρώπων, που επειδή με ξέρουν ως δημόσιο πρόσωπο, άλλοι με συμπαθούν, άλλοι όχι. Αυτό είναι θεμητό σε μια ανοιχτή κοινωνία και ελεύθερη, σαν αυτή που ζούμε. Κάποιοι λοιπόν μου έκαναν παράπονα και μου είπαν ότι να σταματήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό δεν το κάνω εγώ σε αυτή την εκπομπή και το ξέρετε, να σταματήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να φοβίζουν και να τρομοκρατούν τόσο πολύ τον κόσμο. Με βρήκε ένας σοβαρός άνθρωπος, δικηγόρος, συγκροτημένος, συνάδελφός μου, και μου είπε ότι εγώ μένω μόνος μου, είμαι χωρισμένος και έχω μια μάνα που μένει σε ένα διαμέρισμα στη Φωκή ενός Νέγρη. Και θέλω να μπορέσω, επειδή είναι 85 χρονών, να πάω να φάω μαζί της οι δυο μας το μεσημέρι της Κυριακής. Του χρόνου μπορεί να μην την έχω. Το καταλαβαίνετε, μου λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το καταλαβαίνω και αν θέλετε, φίλοι και φίλες, αποδέχομαι και εγώ αυτό το συναισθηματικό φορτίο. Γιατί και εγώ αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή θα ήθελα να πάω στο κημητήριο για τους δικούς μου που έχουν φύγει και δεν τους έχω πια κοντά μου. Το φορτίο είναι πολύ μεγάλο. Και θα παρακαλέσω και ορισμένους κυβερνητικούς αρμοδίους που μπορεί να έχουν δίκιο επί της ουσίας. Ναι, διότι περάσαμε το Γολγοθά της καραντίνας και δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια τώρα στο τέλος. Γιατί αν την εγκαταλείψουμε θα έρθει ένα τσουνάμι rebound, επιστροφής, επανάκαμψης του κορονοϊού και θα μας τσακίσει. Θέλω όμως να τους παρακαλέσω, ορισμένους, όχι όλους, να αφήσουν αυτό το ύφος του Σερίφη αλλά Γκρέκα, του Σερίφη αλλά Ελληνικά, και να πάρουν με το καλό τον κόσμο, με την τρυφερότητα και την αγάπη να εκπέμπεται από το στόμα τους και από τις συσπάσεις του προσώπου τους και από τις κινήσεις τους μπροστά στις κάμερες όταν απευθύνονται στον κόσμο. Και κυρίως να πάψουν αυτές οι γραφικές έως και γελίες διαρροές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως θα υπάρχουν τα drones πάνω από τις αυλές και τις ταράτσες των σπιτιών στο Λεκανοπέδιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και οι αισθητήρες τους, λέει, θα αντιλαμβάνονται την κάπνα που θα έρχεται από κάτω, από το περιβόλι του Μίτσου, του Παναγιώτη και της Κυραθοδόρας και θα ειδοποιούν αμέσως τα τζιπ των ειδικών δυνάμεων για να σπέβδουν να κάνουν τις συλλήψεις. Λοιπόν, λίγο μέτρο παρακαλώ σε όλους μας, στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, λίγο μέτρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο μέτρο σε ορισμένους κυβερνητικούς αρμοδίους που παρασύρονται, εγώ αυτό πιστεύω, από την πίεση και από το στρες των ημερών και παίρνουν ύφος και εκφορά λόγου τύπου Αμερικανού Σερίφη του Τέξας. Εδώ κάναμε μια διαδρομή μακρά ως ελληνική κοινωνία. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι στην κρίση μπορεί να διαχειρίζεται με επιτυχία τις τύχες του ελληνικού λαού. Θα μου πείτε, η αντιπολίτευση λέει αρκεί να διαρκέσει και του βρίσκει πολλά ψεγάδια και περιμένω να ακούσω τι θα πει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, στο Γιώργο Μελιγκόνη, στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Ο Τσίπρας είτε τον ψηφίζει είτε όχι. Τις δικές μου απόψεις τις ξέρετε, σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον να τον ακούς, άλλωστε είναι παράγων του πολιτεύματος.
Επαναλαμβάνω όμως, να ρίξουν τους τόνους λίγο οι αρμόδιοι, να καταλάβουμε ότι πρέπει να είναι συνηθιτή επιλογή μας αυτό το Πάσχα να μην το περάσουμε μαζί με τους δικούς μας, με τη φυσική προσέγγιση, με τη συνύπαρξη της φυσικής μας υπόστασης και παρουσίας, για να μπορέσουμε να τους χαρούμε σε λίγες μέρες. Γιατί σε λίγες μέρες θα περιοριστούν τα απαγορευτικά μέτρα. Δεν θα έχουμε περισσότερους περιορισμούς, θα περιοριστούν τα απαγορευτικά μέτρα. Και σιγά σιγά, με προβλήματα, με προφυλάξεις, αλλά σιγά σιγά θα ξαναρχίσει η ζωή μας να βρίσκει τον κανονικό της ρυθμό. Λοιπόν, ας μην παρασύρονται ορισμένοι κυβερνητικοί που είναι και φίλοι μου και τους αγαπώ και τους εκτιμώ, ας μην παρασύρονται από έναν υποσυνείδητο αυταρχισμό, ο οποίος ξέρω έχει αγνό κίνητρο. Είναι υποσυνείδητα η διάθεσή τους να προστατεύσουν όσο μπορούν περισσότερο το κοινωνικό σύνολο. Αλλά το κοινωνικό σύνολο δεν έχει ανάγκη από πατερούλιδες. Πατερούλιδες είχαμε σε άλλες χώρες και σε άλλα καθεστώτα. Το κοινωνικό σύνολο στην ελεύθερη κοινωνία, στην ανοιχτή κοινωνία που έγραψε ο Πόπερ, θέλει ανθρώπους να το κυβερνούν και να το κοιτούν στα μάτια, ικανούς, ειλικρινείς και ήπιους. Λοιπόν, η ποιότητα, ευγένεια προς τον κόσμο, τρυφερότητα προς τον κόσμο, ναι, τρυφερότητα. Έχουμε ανάγκη από τρυφερότητα, γιατί όλοι είναι στα κάγκελα. Μιλούσα σήμερα με ένα φίλο μου διακεκριμένο καθηγητή ψυχιατρικής, ο οποίος μου είπε ότι είναι όλοι στα κάγκελα. Αυτοί που δεν θα προσβληθούν από τον κορονοϊό, θα προσβληθούν από ψυχικές ασθένειες, αν συνεχίσουμε έτσι. Ας δούμε λοιπόν το μέλλον πιο αισιόδοξα. Ας πάρουμε τις προφυλάξεις μας. Πρέπει να σας πω ότι στο σούπερ μάρκετ που βρέθηκα πριν από λίγη ώρα, ήμουνα μία ώρα και τρία τέταρτα μέσα, μόνο που δεν φιληθήκαμε στο στόμα. Αυτά περί μέτρων ασφαλείας φαίνεται ότι ακολουθούνται παντού πλην των σούπερ μάρκετς. Ίσως επειδή γίνονται οι χοντροί τζίροι εκεί και μαζεύονται δισεκατομμύρια ευρώ αυτή την περίοδο από την τσέπη του τρομαγμένου Έλληνα και της τρομαγμένης Ελληνίδας. Λοιπόν, θα καλέσω τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα και να συστήσουν στους υπευθύνους ασφαλείας των σούπερ μάρκετς να τηρούν τον νόμο και να μην το γράφουν στα παλαιά τους υποδήματα. Και θα χαρώ να δω όταν συλλαμβάνονται παπάδες, διότι συνελήφθη ο παπάς με τη διαδικασία του αυτοφόρου παραλίγο, κρύφτηκε για να μην τον πιάσουν και του βάλουν βραχιόλια, δηλαδή χειροπέδες, γιατί παρέγκαμψε τους νόμους της πολιτείας και τις εντολές της Ιεράς Συνόδου και μετέλαβε από την πίσω πόρτα κάποιους πιστούς. Μάλιστα, δεν πρέπει να δω και έναν υπεύθυνο σούπερ μάρκετ να του φοράτε, αγαπητοί φίλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, βραχιόλια, επειδή σε πολλά σούπερ μάρκετ αυτές τις μέρες και είμαι έτοιμος να καταθέσω εγώ, ως αυτόπτης αυτίκος μάρτυρας, εγώ να καταθέσω. Μόνο που δεν φιλιόμαστε στο στόμα. Τέτοια εγκύτητα είχαμε ο ένας από τον άλλον. Έτοιμοι να φιληθούμε είμαστε. Παρότι αρκετοί φορούσαμε μάσκες, γάντια και ούτω καθεξής. Και ας σκεφτούμε και το προσωπικό, τους εργαζομένους στα σούπερ μάρκετ, από τα οποία περνάνε 2-3 χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα. Λοιπόν, είναι Μεγάλη Τετάρτη και εγώ κοιτάω στα μάτια όλους σας. Σας στέλνω τις πιο θερμές μου ευχές. Θέλω η Ανάσταση αυτή να είναι Ανάσταση από τις φοβίες μας πάνω απ' όλα, από τον πανικό μας, από την σκοτωδίνη που έχουμε σκεπτόμενοι το παρόν και το μέλλον. Θέλω να είναι μια Ανάσταση που το φως της ελπίδας θα μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι, στη ψυχή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Και να σας πω κάτι, να σώσουμε την υγειά μας, να βγούμε υγιείς από την καταιγίδα. Ακόμη βρισκόμαστε στο μάτι της καταιγίδας. Να βγούμε υγιείς από την καταιγίδα και θα τα βρούμε με την οικονομία. Και εμένα με τρομάζει αυτό που ακούγεται από το Δέλτα Νιτάφ για ύφεση 10%. Αλλά αν κρατήσουμε την ενότητά μας, αν ξαναδώσουμε στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, σε όλους μας, την ικμάδα μας, ενεργοποιήσουμε το φιλότιμό μας, στραφούμε προς την ουσιαστική παραγωγική διαδικασία, πάψουμε να παρασιτούμε, και το κάνουμε αρκετοί στην ελληνική κοινωνία, και πάρουμε μπροστά, αναδείξουμε τον καλό μας σε αυτό, τότε θα το κερδίσουμε το στοίχημα. Και αυτοί που προβλέπουν ύφεση 10% θα βλέπουν τη σκόνη μας, γιατί θα έχουμε φύγει πολύ μπροστά και θα έχουμε ανατρέψει
και τις πλέον απεσιόδοξες προβλέψεις. Και για το όνομα του Θεού, τώρα που πήραν όλοι τα μαθήματα και είναι ο Φιλελέ. Και κάποιοι από αυτούς είναι φίλοι μου παλιοί. Κάποιοι προέρχονται και από τη σταλινική αριστερά και πέρασαν από το ένα άκρο στο άλλο. Δογματικοί ήταν και στη σταλινική αριστερά, νεοδογματικοί του νεοφιλελευθερισμού έγιναν στη συνέχεια. Νομίζω ότι και αυτοί έχουν αντιληφθεί τι μεγάλη σημασία έχει το εθνικό σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, με επιστήμονες άξιους και νοσηλευτές και διοικητικούς που θα αξιολογούνται. Δεν θα είναι έτσι χήμα. Με εξοπλισμό, με όλες τις δυνατότητες και ερευνητικές, με το οποίο πρέπει να το ενδυναμώσουμε και να το πρικίσουμε. Λοιπόν, τα παθήματα να μας γίνουν μαθήματα. Κυρίες και κύριοι, είναι Μεγάλη Τετάρτη. Καλή Ανάσταση σε όλους και σε όλες. Πάμε στο europos.gr, που και αυτό το 24ωρο έκανε ρεκόρ επισκεψιμότητας, για να δούμε με τη βοήθεια των πρώτων θεμάτων που έχει στο καρουσέλ του, να δούμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Πρώτη είδηση, ο θλιβερός απολογισμός. Έχουμε 103, να πάμε στην πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ. Έχουμε 103 νεκρούς τελικά, μετά την εκδημία και μιας νέας γυναίκας, 57 ετών, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τα κρούσματα τα επισήμως καταγεγραμμένα στη χώρα μας είναι 2.192 και 72 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι. Αν μπείτε μέσα να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ του europos.gr, θα δείτε τι γίνεται με το εμβόλιο. Γιατί έχουμε προσπάθειες εδώ και στην Ελλάδα. Και επίσης θα δείτε τι γίνεται και με τα πρωτόκολλα προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπείτε και διαβάστε το σχετικό θέμα. Κυρίες και κύριοι, ας μην επέρονται ορισμένοι. Ναι, η Ελλάδα είναι πίσω σε θανάτους και σε κρούσματα. Και αυτό οφείλεται πριν απ' όλα στο λαό μας, αλλά και στην κυβέρνηση που πήρε εγκαίρως μέτρα, ναι. Και στους ήρωες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και στους ήρωες και στις ηρωίδες, Έλληνες και Ελληνίδες, που μπορέσαμε και κρατήσαμε τα μέτρα και πειθαρχήσαμε, παρότι βρισκόμαστε στα κάγκελα. Αλλά, όπως είπα πριν, ας βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα και μέρες που είναι, ας δώσουμε με τη μνήμη μας και με την προσοχή μας και με τη σκέψη μας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους 103 συμπολίτες μας που έφυγαν. Οι απώλειες των ανθρώπων δεν είναι στατιστικά μεγέθη. Οι απώλειες των ανθρώπων είναι μαχαιριές στην καρδιά όλων μας. Ήταν οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας, είναι οι άνθρωποι δικοί μας, για τους οποίους ναι, πενθεί η Ελλάδα μαζί με τις οικογένειές τους. Και σε αυτούς που δίνουν τη μάχη στις κλινικές εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων, καλή τύχη. Ο Θεός και η Παναγία να τους σκεπάζουν. Και χειροκρότημα ουσιαστικό, όχι δημοσίων σχέσεων, για όλους τους ήρωες και τις ηρωίδες του νοσηλευτικού και ιατρικού και διοικητικού προσωπικού που βοηθάνε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Πάμε στην επόμενη κάρτα, europos.gr. Μπείτε και διαβάστε και αυτό το θέμα. Τόλμησαν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση του Ερντογάν για τον κορονοϊό και τους έραψαν το στόμα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ένα κανάλι στην Τουρκία, το Fox, το οποίο επειδή έχει αμερικανικά συμφέροντα από πίσω, τολμάει να έχει δημοσιογράφους που κάνουν μια σχετικά απαλή κριτική, θα λέγαμε βελούδινη, στον Σουλτάνο Ερντογάν. Οι πιέσεις που ασκούνται στους δημοσιογράφους, αλλά και σε γιατρούς που βγαίνουν και μιλάνε για τον αριθμό των σιωπηλών, σε εισαγωγικά, νεκρών στην Τουρκία, οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, η εκστρατεία εκφοβισμού αποτελούν πρωτοφανή συμβάντα για χώρα που θέλει να λέει ότι ανήκει στην Ευρώπη. Είναι ντροπή στο καθεστώς Ερντογάν που ποδοπατεί και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν λιποθυμούν στο δρόμο Τούρκοι πολίτες, όταν πέφτουν στο δρόμο και πεθαίνουν μετά από λίγη ώρα σε ένα φορείο, είναι ντροπή ο Ερντογάν να κρύβει τους πραγματικούς αριθμούς των νεκρών αλλά και των κρουσμάτων. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ επιμένει στην πολεμική του εναντίον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και σε κάποια από αυτά που λέει φαίνεται ότι δεν έχει άδικο. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ηγείται ένας κατά τα άλλα συμπαθής κύριος από την Αιθιοπία,
ο οποίος φαίνεται ότι υπηρετεί σε μεγάλο βαθμό συμφέροντα της Κίνας. Στις 14 Γενάρη, και σε αυτό επιμένει η Αμερικανική κυβέρνηση, και ο Πομπέο και ο Τραμπ δεν έχουν άδικο. Εμείς κάνουμε κριτική για πολλά, αλλά σε αυτό δεν έχουν άδικο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε μια επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα την ανήρτησε λέγοντας στις 14 Γενάρη του 20 ότι έχει πλήρη γνώση συγκεκριμένων τεστ που έγιναν στην Κίνα σε 7,2 εκατομμύρια Κινέζους, από τα οποία προέκυπτε τότε σύμφωνα με τον Μπόι ότι δεν είναι μεταδοτικός ο κορονοϊός. Τα όσα ακολούθησαν τα γνωρίζετε, εξού και η οργή του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην επόμενη είδηση που επιτέλους είναι ευχάριστη και προέρχεται από την Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα εν μέσω πανδημίας βγήκε στις αγορές και κατόρθωσε να αντλήσει 2 δισεκατομμύρια από τις αγορές μέσω δανεισμού, ενώ οι προσφορές ανέβηκαν στα 6 δις. Πάρα πολύ χαρμόσυνο νέο. Βεβαίως όλοι περιμένανε το επιτόκιο να είναι γύρω στο 1,7-1,8%. Το επιτόκιο ήταν στο 2% λόγω συγκυρίας, αλλά αν σκεφτεί κανείς τη συγκυρία, θα αντιληφθεί ότι είναι επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Να λοιπόν μια χτίδα φωτός που μπαίνει στο σκοτεινό μας δωμάτιο και μας δείχνει σιγά σιγά την έξοδο. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Δείτε πότε πάμε στην επόμενη κάρτα. Σε 3 δόσεις οι πληρωμές των vouchers στους επιστήμονες. Μπείτε τώρα να δείτε το ρεπορτάζ, να δείτε τις ημερομηνίες. Ενδιαφέρει είδηση εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Έχει σημασία από την άλλη πλευρά πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η άλλη προκαταβολή των 400 ευρώ. Και βεβαίως όλες οι άλλες παροχές τις οποίες έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για να ανακουφίσει κάπως τις πληττόμενες ομάδες. Πάμε γρήγορα γρήγορα και στην επόμενη κάρτα. Παρατείνεται ως τις 15 Μαΐου η αναστολή πτήσεων λόγω κορονοϊού. Δείτε για ποιες χώρες θα εξακολουθήσει να ισχύει η αναστολή των πτήσεων. Και μία κάρτα ακόμη για να πάμε στους καλεσμένους μας. Ακραίες προκλήσεις από την Άγκυρα εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τον Μπαρμπαρός, με συνοδεία UAV και φρεγάτας. Κυρίες και κύριοι, ναι, είναι μια νέα πράξη παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν σέβεται τίποτα, γι' αυτό και η Τουρκία πρέπει να πάρει το σχετικό μάθημα από τη διεθνή κοινότητα. Μία κάρτα ακόμη, πολύ σημαντική. Πότε θα ξεκινήσει η σταδιακή άρση των απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων? Τι θα γίνει με επιχειρήσεις, σχολεία, εμπορικά κέντρα? Μπείτε τώρα να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ. Είναι εξακριβωμένο από αξιόπιστες κυβερνητικές πηγές και έχει το πλήρες χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο στούντιό μας. Έχουμε συνδεθεί μέσω Skype με τον Σωτήρη Αδαμίδη, διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο. Γεια σας, κύριε Αδαμίδη. Γεια σας, κύριε Βανιλόπουλε. Καλή Ανάσταση. Υγεία, τίποτα άλλο. Και θα τα βρούμε τα επόμενα. Θα την έχουμε. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Άκουσα χτες τον κύριο Τσιόδρα να λέει ότι είναι σε ευθύνουσα πορεία η επιδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα. Τι σημαίνει σε ευθύνουσα πορεία? Σημαίνει ότι θα πάψουμε να κολλάμε? Σημαίνει ότι... Και αυτό σημαίνει. Θα μειωθεί αυτό. Ο ρυθμός. Έχει ήδη μειωθεί. Γιατί θα μειωθεί, κύριε Αδαμίδη, γιατρέ μου? Για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι εφαρμόσαμε με σύμπνοια τα μέτρα τα οποία η πολιτεία πρότεινε. Και αυτό για βέβαια, όπως είπατε εσείς στον πρόλογο σας. Αν και δικηγόρος και δημοσιογράφος, θα σας στενοχωρήσω λίγο. Από ναι, τη βεβαίως. Στιγμή που δεν έχουμε κάνει το τεστ. Νομίζω το τεστ έχουν κάνει περίπου 40-50 χιλιάδες συμπολίτες μας. Δηλαδή τίποτα. Σταγόνα στον Ειρηνικό ωκεανό. 50.000 περίπου, ναι. Πόσο? 50.000. 50.000, αυτό που είπανε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κάνει το τεστ όλοι οι υπόλοιποι, ξέρουμε πόσοι ασυμπτωματικοί φορείς υπάρχουν και πώς από τη στιγμή που θα ξαναρχίσει να ομαλοποιείται η καθημερινότητά μας, πώς και πόσον και κατά πόσον οι συγκεκριμένοι φορείς θα διαδώσουν τον ιό για να έχουμε rebound. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι ότι με αυτή την συγκεκριμένη συμπεριφορά καταφέραμε αυτόν τον περίφημο R0, τον ρυθμό με τον οποίο ξαπλώνεται η νόσο, να τον περιορίσουμε κάτω από το 1,
είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλή προοπτική να μην μεταδοθεί περαιτέρω. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα που θέτεται, η δική μου άποψη είναι και ήδη υπενιχθήκατε κάτι με αφορμή και τον πρόεδρο Τραμπ. Εμείς, οι κλινικοί, βλέπαμε τέτοια κρούσματα πολύ πριν τα ανακοινώσει η Κίνα μέσα από τη λογική την συγκεκριμένη που έχει ως καθεστώς. Μα έβγαινε ο ΠΟΗ. Βλέπαμε. Ο κύριος που είναι επικεφαλής του ΠΟΗ έχει ένα σύνθετο όνομα, είναι Αιθίωπας, αλλά είναι υπό την ομπρέλα της Κίνας και των κινεζικών συμφερόντων και το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενων μου. Επέμενε ότι δεν πρόκειται περί πανδημίας, αλλά περί απλής επιδημίας. Ούτε ότι μεταβίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Ακριβώς. Ναι, ήταν λιγοστές οι γνώσεις προφανώς. Τότε δεν ξέρω αν υπήρχε και άλλη σκοπιμότητα. Ήταν λιγοστές οι γνώσεις ή παίζονται συμφέροντα. Ένα συμφέρον το οποίο σίγουρα υπήρχε είναι η γνωστή κλειστοφοβική συμπεριφορά, μάλλον αγοραφοβική συμπεριφορά των κάποιων λαών. Το να μην δείξουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι διασπείρουμε ή εμείς οι οποίοι πάσουμε, αγνοώντας ότι στις περιπτώσεις των επιδημιών και των πανδημιών αυτά δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν σύνορα. Πάντως, κυρία Αδαμίδη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ και η Κίνα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Νομίζω πρέπει να αναλάβει και η Κίνα τις ευθύνες της. Κινήσεις, κύριε Παγιωτόπουλε, σε αυτό ο Τραμπ δεν έχει άδικο και ο Πομπέο και πρέπει να αναλάβει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις ευθύνες του. Εδώ αυθεντίες δεν υπάρχουν. Όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι, όταν στην Ιταλία έχουμε σχεδόν 23.000 νεκρούς μέσα σε 2,5 μήνες, ούτε πόλεμο να διεξήγαγε η Ιταλία. Όταν στην Ισπανία έχει γίνει σφαγή, όταν στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αμερική έχει γίνει σφαγή, δεν μπορεί ο ΠΟΗ να σφυρίζει αδιάφορα, ούτε η Κίνα να λέει ότι έτυχε κάτι σε μια ανοιχτή αγορά ζώων προς βρόσιν στο Γουχάν. Και δηλαδή είδαμε φως και ανεβήκαμε. Ναι. Έτσι. Για να επανέλθω σε αυτό που ρωτήσατε, εγώ αναφέρθηκα στο ότι βλέπαμε τέτοια περιστατικά χωρίς να γνωρίζουμε τι. Από πότε το βλέπατε, γιατρέ μου? Γιατί είστε σοβαρός άνθρωπος. Η δική μου εμπειρία είναι ότι πριν το ανακοινώσει η Κίνα, τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν. Δηλαδή από τέλη Δεκεμβρίου. Και λίγο πιο πριν. Και λίγο πιο αυτή πριν. Είναι η δική μου εντύπωση, αλλά δεν ξέραμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή δεν ταιριάζει ούτε με τον ΙΤΑ 1-1, ούτε με τον γνωστό. Αυτό είναι εκπληκτικό που λέτε. Λέτε, κύριε Δαμίδη, αυτό είναι συγκλονιστικό που λέτε. Λέτε οι σοβαροί επιστήμονες και στην Ελλάδα ότι είχατε αρχίσει να ψηλιάζεστε ότι και πριν τα τέλη Δεκεμβρίου κάτι συμβαίνει. Το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Και δεν ξέραμε. Ασφαλώς, και δεν ταιριάζει ούτε με τη γρήπη, ούτε με το κοινό κρυολόγημα. Το συζήτησα και με άλλους συναδέλφους μου και συναδέλφους καθηγητές πνευμονολόγους. Γιατί τότε δεν υπήρξε κινητοποίηση, όχι από εσάς, από τους διεθνείς ιατρικούς οργανισμούς. Με πρώτο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Για το όνομα του Θεού. Ναι, ήταν όντως καθυστερημένη η πρώτη αναφορά στην πανδημία και αυτό κόστησε ζωές. Χαίρομαι που το λέτε, γιατρέ. Και... Μπράβο σας. Εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, το λέω και για έναν άλλο λόγο, ο οποίος μπορεί να διαβαστεί και από την άλλη πλευρά, την πιο θετική. Δηλαδή, όταν τα κρούσματα στην κοινότητα είναι τόσο νωρίς και σε μεγαλύτερη, αν θέλετε, διασπορά, προσδοκώ εγώ προσωπικά να έχουμε και περισσότερο ποσοστό ανώσων ατόμων. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αν είχαμε τη δυνατότητα που έκανε η Γερμανία, που κάνει κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα 500.000 τεστ και είχαμε σαρώσει όλο τον πληθυσμό, θα βρίσκαμε αρκετά περιστατικά με ανοσία. Γιατρέ και αυτή μου, είναι η αισιόδοξη πλευρά. Γιατρέ μου, πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα τεστ. Πρέπει η Ελλάδα πρέπει. Να αγοράσει όμως, τα σχετικά αντιδραστήρια. Βεβαίως πρέπει. Τώρα πρέπει για να σας πω ένα παράδειγμα. Αν δεν ξέρουμε ποιος είναι άνοσος, πώς θα το επιτρέψουμε να επανέλθει? Ακριβώς. Και μάλιστα και ο ίδιος θα πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον έχει αντισωματική κάλυψη, δεν κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με κάποιον που νοσεί, αλλά και οι γύρω τους, στους οποίους θα πάει να εργαστεί κοντά, θα νιώθουν και εκείνοι ότι, ξέρεις, υπάρχει. Πότε θα είμαστε σε θέση να κάνουμε όσο γίνεται περισσότεροι το τεστ, γιατρέ μου? Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη να το κάνουμε. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες και επιθεωρώ ότι μπορεί να μην είναι όλα τα false positive και τα false negative σε αριθμούς, αν θέλετε να τα πούμε λίγο διαφορετικά. Μπορεί κανείς να κάνει το τεστ και να είναι ψευδός θετικό ή ψευδός αρνητικό. Αυτά τα ποσοστά είναι μικρά σε σύγκριση με το όφελος που θα πάρουμε αν ανοιχνεύσουμε στην κοινότητα, την ελληνική κοινωνία, ποιοι έχουν ανοσία και ποιοι δεν έχουν. Μάλιστα, μάλιστα.
Και με βάση αυτή την πληροφορία θα πιστεύω ότι αυτό θα είναι και ένα από τα κριτήρια με τα οποία η πολιτεία θα μπορέσει την όποια άρση της επιβολής των μέτρων. Γιατρέ μου, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τον απαραίτητο αριθμό αντιδραστηρίων για να προχωρήσουμε. Ούτε των αντιδραστηρίων, αλλά ούτε και τα άτομα, κύριε Παναγιωτόπουλε, που θα μπορούσαν να κάνουν μαζικό screening του πληθυσμού. Γιατί δεν το προχωρούμε αυτό? Αφού όπως λέτε πολύ σωστά και με επιστημονική τεκμηρίωση, είναι η μόνη ασφαλής πύλη για να περάσουμε όλοι από κάτω και να επανέλθουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Αυτή είναι η μόνη ασφαλής πύλη. Αλλιώς επανερχόμενοι στην κανονικότητα σταδιακά, θα διατρέχουμε όλοι κίνδυνο για ένα rebound, δηλαδή για μια επανάκαμψη του κορονοϊού. Γιατί λοιπόν δεν προχωρούμε πολύ γρήγορα τα τεστ? Αυτό δεν είχε νόημα στην αρχή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τώρα λέω. Τώρα έχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, και έχετε δίκιο και νομίζω ότι θα το κάνει η πολιτεία. Ήδη μέχρι τώρα έχει χειριστεί άψογα και ο Σωτήρης Τσιόδρας και οι συνάδελφοί μου, και αξίζουν συγχαρητήρια στο δημόσιο τομέα, όπως πολύ σωστά είπατε. Σηκώσαν τεράστιο βάρος και σηκώνουν. Επίσης, να μην παρερμηνευτεί αυτό το οποίο λέμε και συζητάμε μαζί τώρα για την ανίχνευση των αντισωμάτων, ότι αυτό θα είναι ένα σκοροχάρτη για να κυκλοφορεί κανείς, χωρίς την κουλτούρα πλέον που αποκτήσαμε για τη μάσκα, τα αντισηπτικά και τις συνθήκες με τις οποίες προστατεύεται ο πληθυσμός. Δηλαδή, πάντα θα πρέπει από εδώ και μετά, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ είμαι από τους αισιόδοξους. Εγώ πιστεύω θα υπάρξει ανοσία. Εγώ δεν φοβάμαι την όποια επανάκαμψη. Είμαι από αυτούς οι οποίοι έλεγαν από την αρχή. Ούτε το Σεπτέμβριο, γιατρέ μου. Το Σεπτέμβριο φοβόμουν γιατί δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν φοβόσαστε ότι το Σεπτέμβριο, αν πρώτα ο Θεός, όπως πιστεύουμε, τους επόμενους μήνες βελτιωθεί δραστικά η κατάσταση, δεν φοβόσαστε ότι υπάρχει πιθανότητα επανάκαμψης του κορονοϊού από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Κύριε Παναγιώτο, όχι. Πρώτα απ' όλα, έρχονται φάρμακα μπροστά μας. Έρχονται φάρμακα τα οποία βλέπουν αποδεδειγμένα σε μελέτες ότι δουλεύουν. Έρχεται ανοσία, φυσική ανοσία. Έχουμε πάρα πολλές ιώσεις, τις οποίες το νοσοποιητικό μας έχει εκπαιδευτεί. Ποια είναι η διαφορά? Η ταχύτητα εξάπλωσης. Δεν βλέπουμε ότι η ταχύτητα εξάπλωσης μειώθηκε σήμερα. Δεν το ανακοινώνει επίσημα πλέον η πολιτεία. Άρα είμαι αισιόδοξος και προσέξτε. Μπορούμε να μην χάσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ούτε τον τουρισμό μας. Και θα σας πω με τι τρόπο. Η γνώμη δική μου θα ήταν, και αυτό να το μεταβιβάσει για να το ακούσει και η πολιτεία, να έρχεται ο καθένας που θέλουμε σε σοβαρές μονάδες δικές μας, ναι, και όχι αυτό το οποίο λένε μόνο σε μικρές και ναι, να καταστραφούν οι ξενοδόχοι της Ελλάδος, ναι, να έρχονται σε σοβαρές μονάδες, σε όλες τις μονάδες όπου, ναι, θα υπάρχει η επιτήρηση από εμάς με τις αρχές του ΕΟΔΗ κλπ. Και, ναι, και θα υπάρχει ο εισερχόμενος πριν έρθει στην Ελλάδα, πιστοποιημένος, ναι, με αντισωματική κάλυψη. Ότι έχει ένα χαρτί να κάνει το τεστ, λέτε, στην πατρίδα του πριν έρθει. Βεβαίως. Μα έτσι, ναι, κι αλλιώς οι περισσότεροι θα το έχουν κάνει. Να φαίνεται ότι είναι καλυμμένος όσον αφορά. Δηλαδή, την πριν ανοσία, μπει στο αεροπλάνο και πάρει, ναι, το εισιτήριο, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Να έχει ένα πιστοποιητικό που να λέει: μου έγινε το τεστ και είμαι αρνητικός. Και επειδή αυτό δεν φτάνει, και όταν έρθει σε εμάς, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έναν επανέλεγχο, ο οποίος θα μπορεί να επιβεβαιώνει αυτά τα οποία μας προσκομίζει ο καθένας. Δεν είναι απλό, αλλά λέω μια ιδέα. Για να μην χαθεί είναι μια ιδέα η τουριστική σοβαρή περίοδος. Είναι μια ιδέα που φαίνεται λίγο σκηνοτενής, αλλά θα επαναλάβω ότι και αυτό που λέτε είναι η δεύτερη ασφαλής πύλη που μας υποδεικνύεται για να περάσουμε σε μια τροχιά ασφάλειας, σταθερότητας, με προβλήματα, με δυσκολίες, και να επανέλθουμε σιγά σιγά και στον τουρισμό, στην καθημερινότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός πέρσι έδωσε πάνω από 25 δις ευρώ στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αλλά πριν απ' όλα, γιατρέ μου, η υγεία του Έλληνα και της Ελληνίδας. Έτσι, και μετά αλλά θα και τα αυτό βρούμε θα όλα. Δεν προτάσουμε την οικονομία όπως το κάνανε άλλες χώρες, με λογική που θυμίζει Μεσοπόλεμο. Δεν προτάσουμε την οικονομία απέναντι στο αγαθό της δημόσιας και προσωπικής υγείας του Σωστά. Έλληνα και της Ελληνίδας, να της ελληνικής κοινωνίας. Να αγγίσουμε όμως, κύριε Πεπινός. Μία από αυτές ήταν το σφράγισμα των συνόρων με την Τουρκία. Κάτι το οποίο έγινε μετά από λίγες μέρες. Το άλλο που είχα προτείνει τότε και το συζητούσαμε έτσι και μεταξύ μας ήταν η άλλη συνταγογράφηση. Και αυτό βοήθησε. Αν τώρα βάλουμε στο ίδιο καντάρι τον όποιο τουρίστα, ο οποίος θα έρθει με αξιόλογο, αν θέλετε, background από κάπου αλλού, με την ίδια επικινδυνότητα που θα έχει ένα εισαγόμενο ανεξέλεγκτο τσουνάμι
από την πλευρά του, ξέρετε, του Αιγαίου εκεί και των νησιών μας, δεν θα είμαστε σοβαροί. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι είναι γνωστά τα σημεία και οι πύλες εισόδου των εισαγόμενων πλέον κρουσμάτων από τον κορονοϊό, τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Εκεί πρέπει να πέσει μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη, αν θέλετε, προσοχή της πολιτείας. Και σοβαρός έλεγχος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά και πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σωτήρης Αδαμίδης, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο. Χρήσιμα θέματα, χρήσιμα πράγματα, ενδιαφέρουσες δηλώσεις και κυρίως όχι επανάληψη στερεοτύπων που μας έχουν πια κουράσει και από κανάλια και από ειδικούς. Πάμε σε ένα διάλειμμα, μείνετε κοντά μας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής. Σε λίγο, παρακαλώ. Ελάτε πίσω στο στούντιο. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους και σε όλες σας. Θερμές ευχές. Επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή, το λέω και τώρα. Ένα διαφορετικό Πάσχα, μια διαφορετική Ανάσταση. Ωστόσο, οι πρώτες χαραμάδες φωτός αρχίζουν και μπαίνουν, οι ακτίδες. Μπαίνουν, ανοίγουν οι χαραμάδες. Και μπορούμε να δούμε με κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία την καθημερινότητα να επανέρχεται σιγά-σιγά. Δεν θα έλεγα σε κανονικούς, αλλά θα έλεγα σε πιο ομαλούς ρυθμούς. Ξέρω ότι είμαστε όλοι στα κάγκελα. Το ξέρω. Και όπως επίσης ξέρω και πρέπει να αισθανόμαστε όλοι οδύνη για 103 συμπολίτες μας που έχουν φύγει από τη ζωή, χτυπημένοι από τον κορονοϊό. Η απώλεια των ανθρώπων δεν μετριέται με στατιστικά μεγέθη. Μετριέται με το κενό που αφήνουν. Και το κενό είναι μεγάλο για την Ελλάδα και για τις οικογένειές τους. Και να πω και κάτι ακόμα, θα το επαναλαμβάνω κάθε βράδυ. Να μετριάσουν οι αρμόδιοι τις αναφορές. Ότι πέθανε ο τάδε, αλλά είχε υποκείμενο νόσημα. Πέθανε η τάδε, αλλά ήταν πάνω από 70. Δηλαδή, θα καλλιεργούμε στην κοινή γνώμη την εντύπωση ότι όποιος έχει υποκείμενο νόσημα, είναι υπερτασικός, είναι καρδιακός, έχει μια καρκινική πάθηση, είναι διαβητικός, είναι φυσιολογικό να πεθάνει. Θεωρούμε φυσιολογικό ότι είναι κοντά στο κατόφλι του θανάτου. Βρε αδελφέ, γλίστησε και πέθανε. Κοντά ήτανε. Όποιος είναι πάνω από 70 είναι υποψήφιος μελοθάνατος. Για αυτή την ελληνική κοινωνία δίνουμε τη μάχη. Αυτό σημαίνει Ελλάδα ενταγμένη στην Ευρώπη. Όχι, είναι ντροπή. Και αυτός που είναι πάνω από 70 έχει το δικαίωμα να ζήσει. Και οφείλει η ελληνική πολιτεία να το υπερασπίσει το δικαίωμά του αυτό και να τον βοηθήσει στο να ζήσει. Και αυτός που έχει καρκίνο, που έχει καρδιακή πάθηση, που είναι υπερτασικός, που έχει διαβήτη, που έχει οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα, οφείλει η πολιτεία να τον στηρίξει, γιατί αύριο πρέπει και μπορεί να είναι καλά. Τελεία και παύλα. Πάμε στην οικονομία. Νίκος Χαριτάκης, πάντα ζωντανή σύνδεση με Skype. Τις ευχές μου, αγαπημένε μου Νίκο, κύριε καθηγητά. Και σε όλους τους τηλεθεατές μας βεβαίως και ευχαριστώ που μας καλύψατε στο θέμα των πάνω από 70. Μα τώρα το λέω κάθε βράδυ, κύριε καθηγητά, γιατί θεωρώ έναν ανόητο ρατσισμό που περιέχει την αντίληψη της ευγονικής, που ξέρετε ότι καλλιεργήθηκε από ολοκληρωτικά καθεστώτα στο Μεσοπόλεμο. Λοιπόν, μη δηλητηριάζουμε την κοινωνία μας με την τοξικότητα τέτοιων ιδεών. Άθελά μας έστω. Άθελά μας. Δεν έχει σημασία. Θέλω να μου πείτε για την οικονομία. Καταρχήν, έξοδος στις αγορές. Πήραμε 2 δις, μας προσεφέρθησαν 6 δις και το επιτόκιο δεν ήταν 1,7-1,8 όπως περιμέναμε, ήταν 2. Ήταν όμως καλό, αν λάβει κανείς υπόψη την δυσμενέστατη συγκυρία της πανδημίας. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, 100% το κυρίαρχο ερώτημα ήταν καταρχήν γιατί βγήκαμε στις αγορές. Θεωρώ ότι βγήκαμε στις αγορές διότι επίκειται μία αποπληρωμή του Διεθνούς Νομιωτικού Ταμείου στο επόμενο δίμηνο, άρα, το οποίο είναι περίπου 2,1. Άρα νομίζω ότι το ποσό αυτό είναι περίπου για να καλύψει αυτή την ανάγκη, για να μην ξαναβρεθούμε, αν θυμόσαστε, σε μια προηγούμενη κατάσταση που λέγαμε δεν πληρώνω προς το Δημόσιο Ταμείο για λόγους του οποίους δεν ήταν δικαιολογημένοι και δεν εξασφάλιζαν την αξιοπιστία.
την αξιοπιστία της χώρας. Γενικά είστε ικανοποιημένος από το πώς τελείωσε η μέρα η σημερινή? Και μιλάω για το θέμα του δανεισμού. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Διότι τα δάνεια του Διεθνούς Δημοτικού Ταμείου ήταν πολύ ακριβότερα από το 2% που έληξε και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από όλες τις χώρες του Νότου να δοκιμάσουν την αντοχή τους στην αγορά και θεωρώ ότι και η Ελλάδα δοκιμάστηκε με πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί ύφεσος 10% στην Ελλάδα το 20 και περί 250.000 νέων ανέργων και τρομάζω. Είμαι άνθρωπος της αγοράς και το ξέρετε και προέρχομαι από την ελεύθερη οικονομία. Τρομάζω όμως. Πιστεύετε ότι αν αναθαρίσουμε, βγάλουμε μπροστά τον παραγωγικό μας εαυτό, την καλή πλευρά του Έλληνα, μπορούμε να αποφύγουμε τόσο βαθιά ύφεση, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε να σας πω. Ένα βασικό πρόβλημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται ένα πλήθος ανορθόδοξων μέτρων στήριξης, αν θέλετε, της οικονομίας από όλες τις κυβερνήσεις και βεβαίως και από την ελληνική, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουμε προηγούμενο να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Δηλαδή, η κάλυψη των εισοδημάτων των ανθρώπων οι οποίοι βιαίως υποχρεώθηκαν να μην δουλεύουν, λόγω βεβαίως της πανδημίας. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τη ζωή της οικονομίας. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι άκουγα τον οποίο είχε τις προβλέψεις του βεβαίως, οι οποίες ήταν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο οποίος μίλαγε για τον τουρισμό. Εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος από τον τουρισμό. Για πείτε το πιο δυνατά, αυτό θέλω να ακουστεί. Ναι, να σας απαντήσω. Τα λίγα αισιόδοξα θέλω να μπορούν να τα ακούνε όλοι. Να σας απαντήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καταρχήν, είναι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, από όλη την τουριστική Ευρώπη του Νότου, δηλαδή Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και βεβαίως και την ανταγωνιστική Τουρκία, η Ελλάδα θα βγει πρώτη από, αν θέλετε, τη λέλαπα. Εντάξει, δυστυχώς για τους ανταγωνιστές μας, ευτυχώς για εμάς. Άρα, βγαίνοντας πρώτη, έχεις και το πλεονέκτημα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού θα έχει σαν μόνη διέξοδο την Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα θέμα και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα καλεσμένο μας. Ναι, καλεσμένο, σας ευχαριστώ, ο οποίος έλεγε ότι είναι υποχρεωμένα, πρέπει να είναι υποχρεωμένα τα διεθνή αεροδρόμια όλου του κόσμου να αναλάβουν την εγγύηση ότι αυτοί που πετάνε, γιατί μέσα στις αεροπορικές πτήσεις δεν μπορεί να το αναλάβει η αεροπορική εταιρεία. Σωστό. Πριν μπουν στο αεροπλάνο, πρέπει να έχει γίνει τεστ και που να αποδεικνύει ακριβώς. Και να υπάρχουν οι τυπικοί, δηλαδή έλεγα στο Facebook σήμερα συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν, όσοι έχουμε πετάξει στην Αμερική, ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο περιορισμοί. Ο ένας περιορισμός είναι η βίζα. Σωστό. Εντάξει, άρα το δικαιολογητικό αυτό είναι μια άλλη μορφή βίζας. Και το δεύτερο είναι ότι πού θα μείνεις. Και εκεί, δηλαδή σου λένε ποιος θα σε φιλοξενήσει, σε ποιο το γράφεις, το γράφεις υποχρεωτικά. Ναι, το γράφεις και το ξέρει η υπηρεσία η οποία ελέγχει τα διαβατήρια στην είσοδο στις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της στο τουριστικό προϊόν. Είμαστε μια νησιωτική χώρα. Σωστό. Άρα ο τουρισμός δεν συμπυκνώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχετε δίκιο, όπως... ακριβώς. Δηλαδή, αν το πρόβλημα... Πολύ σωστά το λέτε, κύριε καθηγητά, πολύ ωραία το λέτε. Αν το πρόβλημα της πανδημίας είναι ο συνοστισμός μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το μοιράσουμε σε μεγάλες περιοχές, σε όλη την Πάρα πολύ Ελλάδα. Σημαντικό. Βάζοντας, αν θέλετε, και χωρίς να το πάρουμε και να το παρεξηγήσουμε λιγάκι, και έναν ποσοτικό περιορισμό. Δηλαδή να πούμε ότι στα νησιά μας, το νησί μας δεν αντέχει περισσότερος αυτή την περίοδο από ένα συγκεκριμένο αριθμό. Πολύ ωραία. Απλώς θέλει αυστηρό προγραμματισμό και τήρηση των προδιαγραφών, των ελέγχων και των περιορισμών.
Και νομίζω, ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα κομμάτι από το χαμένο έδαφος. Και αν χρειάζεται να ανέβουν οι τιμές, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ανέβουν οι τιμές. Το τουριστικό προϊόν πιθανόν, αν είναι σε ανεπαρκή. Όχι για τον Έλληνα, για το όνομα του Θεού, για τον ξένο. Όχι, δεν είπα για τον ξένο. αλλά τα πακέτα τα οποία ευτυχώς η κυρία Φαντελάκη. Ο φουκαράς ο Έλληνας πώς θα αναπληρώσει, δεν έχουμε πια. Είπα, και αν περιοριστούμε λίγο σε αυτό το θέμα, εμείς μην ξεχνάτε, έχουμε τα φιλικά σπίτια, έχουμε ένα μικρό. Στο χωριό, κανένα σπίτι. Εμείς που είμαστε ορεινοί, τι θα κάνουμε. Θα σας φιλοξενήσουμε, εμείς που είμαστε νησιώτες. Θα έρθουμε σε εσάς. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολύ πιο εναλλακτικά σενάρια και πάρα πολλά σενάρια. Δηλαδή, δεν είμαι αισιόδοξη. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου και είναι τρομερά ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή η αναταραχή που έχει δημιουργηθεί αλλάζει και τους όρους του εμπορίου. Σωστό. Και βεβαίως αλλάζει και την αξία των βιομηχανικών προϊόντων. Τα εργοστάσια της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, τα οποία είναι υποχρεωμένα από την παραγωγική διαδικασία να δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρες, ή της Κίνας, θα βρεθούν με κάποια αποθέματα το Σεπτέμβριο, τα οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σωστό. Και η ρευστοποίηση των αποθεμάτων θα σημάνει τρομερά μεγάλη πτώση. Έχετε δίκιο. Τρομερά μεγάλη πτώση στις τιμές. Άρα μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Έχετε δίκιο. Να περιμένουμε. Ναι. Μείνετε κοντά μας. Έχουμε συνδεθεί και με το σπίτι του καθηγητού του Παντίου Πανεπιστημίου, του κυρίου Χριστόδουλου Γιαλουρίδη. Κύριε καθηγητά, υγεία και δύναμη εύχομαι. Καλησπέρα, Βιντεύου, κύριε Παναγιώτη. Καλή Ανάσταση. Έχουμε καλή Ανάσταση και σε εμάς και στο έθνος. Και στο έθνος μας, σωστό. Θέλω να ρωτήσω, το καλοκαίρι η πείρα σας τι λέει? Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία θερίζεται από τον κορονοϊό, θεωρείται πιθανό ο Ερντογάν να προχωρήσει σε προκλητικές ενέργειες έναντι της Ελλάδος σε οποιοδήποτε χώρο συνάντησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των δύο χωρών? Ελλάδος-Κύπρου, λέτε. Ελλάδος-Τουρκίας καταρχήν και μετά Τουρκίας-Κύπρου. Ναι, κοιτάξτε, τώρα εδώ μιλούμε για μια περίοδο όπου η τουρκική οικονομία έχει καταρρεύσει ή στα πρόθεση της καταρρεύσης. Ο ίδιος έχει απολέσει όλα τα περιθώρια που είχε όταν έλαβε και κατέστη πρόεδρος το 2018 με υπερεξουσίες της Τουρκίας. Σήμερα η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του Δουνουτού, το οποίο αποτελεί μέγα φόβο για τον Ερντογάν, ή τον Δουνουτού όπου παρεμβαίνει ως ιονή κυβέρνηση. Σωστό. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας εμείς που αισθανόμαστε την απειλή της Τουρκίας δίπλα μας. Η χώρα αυτή είναι γίγαντας επειδή είναι απώλεια αυτή τη στιγμή. Τα αποθεματικά έχουν απορροφηθεί, η οικονομία δεν πάει καλά. Τα αποθεματικά της σε συνάλλαγμα, λέτε? Βεβαίως. Έχει καταφέρει ως μονοκράτος που κατέστη μετά την εξαφάνιση της αντιπολιτεύσεως και τη φυλάκιση των αντιπάλων του, κατέστη μονοκράτος ο οποίος διέλυσε τη χώρα. Βέβαια θα μου πείτε ποιος αντιδράτωρας στην Τουρκία, εκτός από τους Κούρδους, δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει. Όμως η χώρα αυτή... Άρα εσείς περιμένετε γεγονός σε βάρος της Ελλάδος τους επόμενους θερινούς μηνές? Όχι, να σας πω. Η Τουρκία κινείται πάντοτε εκ του ασφαλούς. Και στην Κύπρο κινείται απολύτως ασφαλώς. Σωστό. Δηλαδή, με την εισβολή, σωστό. Ήταν χωρίς κυβέρνηση. Mm-hmm. Και βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια χώρα αποδυναμωμένη. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι σε θέση να κάνει κινήσεις χωρίς τεράστιο κόστος. Και δεν είναι σε θέση να το κάνει τώρα, ιδιαίτερα τώρα που είναι η χώρα σε οικονομική κρίση πολύ μεγάλη, που η κίνηση του γενικώς και η προεδρία του δεν έχει πλέον την απήχηση που είχε στο παρελθόν. Η χώρα αυτή δεν μπορεί να κάνει κίνηση αντί της Ελλάδος. Μάλιστα. Το μόνο που μπορεί να κάνει ενδεχομένως είναι να στέλνει διάφορους διάφορους ομάδες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας, τους οποίους στέλνει για να δημιουργήσουν θέμα στην Ελλάδα με βάση τα ζητήματα της διεκδίκησης λύσεων και βραχονισίδων. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και από τον καθηγητή τον κύριο Χαριτάκη και από τον καθηγητή τον κύριο Γιαλουρίδη. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να σας έχω και την επόμενη εβδομάδα,
Εμείς κλείνουμε τη σειρά των εκπομπών αυτής της εβδομάδος απόψε Μεγάλη Τετάρτη και επανερχόμαστε όμως τη Δευτέρα του Πάσχα. Να, δηλαδή τη Δευτέρα... Όλους, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 9 το βράδυ θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Χαριτάκη, καθηγητή οικονομικών επιστημών. Ευχαριστώ τον κύριο Λάκη Γιαλουρίδη, καθηγητή του Παντίου, καθηγητή διεθνούς πολιτικής. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς για την αγάπη και για τον ειλικρινή τρόπο με τον οποίο παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή. Το εισπράττω από την επαφή που έχουμε, το εισπράττω από τα μηνύματά σας, το εισπράττω όπου κι αν περπατήσω σε μαζικούς ή ο λιγότερο μαζικούς αυτή την περίοδο χώρους. Θέλω να σας πω ότι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτό το Πάσχα που θα λείψουν από την αγκαλιά σας οι αγαπημένοι άνθρωποι. Και το Πάσχα είναι η παραδοσιακά η κορυφαία γιορτή από πλευράς εθήμων και κουλτούρας του ελληνικού ορθόδοξου λαού. Εύχομαι να είναι το τελευταίο. Και για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε αυτό, πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, να μείνουμε στο σπίτι και να στείλουμε τις ευχές μας διαδικτυακά ή τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε, μία τσάντα από το σούπερ μάρκετ παραπάνω, να την αφήσουμε στην πόρτα της γιαγιάς που μένει μόνη. Ένα τηλέφωνο στους μοναχικούς ανθρώπους που πιθανώς ζουν στη δική μας πολυκατοικία, για να, τους πούμε τις ευχές μας. Δείξτε περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν θα λύσει κανείς, όσο δυνατός και όσο πλούσιος κι αν είναι, τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που μας περιβάλλουν μόνος του. Θα τα λύσει η κοινωνία συνολικότερα. Αλληλεγγύη, ενίσχυση του ενός προς τον άλλο, εθνικό σύστημα υγείας και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε από τη Δευτέρα του Πάσχα. Σας παραπέμπω τώρα στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος του καλεσμένος είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα, είτε κανείς τον ψηφίζει, είτε δεν τον ψηφίζει, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτά που λέει, δεν μπορεί παρά να παραδειχθεί οποιοδήποτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούει κανείς. Ακούστε λοιπόν με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Γιώργο Μελιγκόνη, αλλά παρακολουθήστε και την υπόλοιπη θεματογραφία του δίωρου μεγάλου δελτίου ειδήσεων. Καλή Ανάσταση, καλή δύναμη, σταθείτε όρθιοι, θα περάσουμε την πόρα όλοι οι Έλληνες, όλοι μαζί. Τη Δευτέρα του Πάσχα στις 9 θα είμαστε εδώ. Γεια σας. Χρόνια πολλά.